η Τουρκία συνεχίζει να έχει επεκτατικές βλέψεις υλοποιώντας μεθοδικά ένα πολυετές σχέδιο, όπως τονίστηκε σε ομιλία του Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιου, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα Χανιά, στο πνευματικό κέντρο της Ενορίας Κωνσταντίνου και Ελένης, στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης για τους Κυπρίους, που έπεσαν τόσο το 1821 όσο και το 1974 τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Θανάσιμος κινδύνος που ζώνουν σήμερα την Κύπρο. Γιατί πολλοί δεν το συνειδητοποιούν και νομίζουν ότι οι Τούρκοι ήρθαν να πάρουν ένα κομμάτι της Κύπρου ή να δεχτούμε διχοτόμηση ή να δεχτούμε με ομοσπονδία. Δεν κρύβουν σήμερα τους στόχους τους, οι οποίοι στόχοι τους είναι η κατάληψη και η τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει ως στόχο από το 1956 και το υλοποιούν κατά γράμμα. Το οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας βασίζεται σε τρεις άξονες. Με το να επιδιώκουν να καταργήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και να αποδεχτούμε ένα νέο κράτος που θα αποτελείται ταυτόχρονα από ένα συνιστόν τουρκικό κράτος και ένα συνιστόν ελληνικό κράτος. Αν υπάρχουμε σήμερα ως Έλληνες και ζούμε, είναι γιατί υπάρχουν τα ψηφίσματα των ΕΕ που θωρακίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και οι αποφάσεις της Ευρώπης. Αν τα απεμπολίσουμε, καταργώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, την επομένη της υπογραφής μιας συμφωνίας, η Τουρκία θα την καταγγείλει και δεν θα έχουμε πια καμιά κρατική υπόσταση για να την καταγγείλουμε. Θα είμαστε κοινότητα και θα είμαστε όμοιροι στα χέρια της. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος είναι με τον επικισμό. Όπως τονίστηκε, οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι καταγγέλουν ότι το νησί έχουν κατακλείσει περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έπικοι στα κατεχόμενα. Πριν λίγες μέρες είπαν, ανακοίνωσε επίσημη, ότι οι φούρνοι στα κατεχόμενα παρασκευάζουν 700 τόνους ψωμί την ημέρα. Φανταστείτε ότι μιλούμε εκεί για 2 εκατομμύρια. Κατοίκους με 700 τόνους ψωμί, πόσοι θα είναι οι τουρίστες, πόσοι θα είναι οι φοιτητές. Η Τουρκία σήμερα κατέχει παράνομα εδάφη στο νησί χρησιμοποιώντας μεθόδους εκφοβισμού. Δημιουργώντας κάποια επεισόδια, είτε στη γραμμή αντιπαράθεσης, είτε με τους μουσουλμάνους, είτε Τουρκοκύπριους, είτε Τούρκους έπικους, είτε τους μετανάστες, τους λεγόμενους. Αν μείνουν οι έπικοι, θα είμαστε μειοψηφία. Θα ζητήσουν ενιαίο κράτος δημοψήφισμα και θα έχουμε την τύχη της Αλεξανδρέτας, η οποία ενώθηκε με την Τουρκία παρόλο που ήταν επαρχία της Συρίας. Σε κάθε βήμα, είτε της Ευρώπης είτε των ΗΕ, να ζητήσουμε τα δικαιά μας.